Παρουσιάστε! Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων, της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Οι βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού σε πλήρη δράση. Η κάμερα της εκπομπής στη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ. Πυρκαγιά σε κοντινή πλαγιά την ώρα του ρεπορτάζ. Εντυπωσιακή άσκηση στο πεδίο βολής αρμάτων μάχης στο λιτό χώρο Πιερίας. Τα πανίσχυρα Leopard 1 α5 γλίτουν με ακρίβεια στόχους με πραγματικά πυρά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης που συντηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην 115 πτέρυγα μάχης στη Σούδα, στα Χανιά Κρήτης, πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Μαζί του ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Τα Χανιά Κρήτης και την Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Βάση Σούδας επισκέφθηκαν ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, παρόν και ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Στην έδρα της στρατιωτικής βάσης τους υποδέχθηκε ο διοικητής της, πλοίαρχος Ryan T. Tuell. Επισκέφθηκαν υποδομές που σχετίζονται με την υποστήριξη των ναυτικών επιχειρήσεων που δύναται να διεξάγονται από τον ναύσταθμο. Οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν μάλιστα με ομάδα Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων σε σκάφη ειδικών επιχειρήσεων σε μια επίδειξη των δυνατοτήτων τους σε λιγμούς μάχης. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ανησυχία τους για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες που προκαλούν εντάσεις στην περιοχή μας και υπογραμμίζουν πάντοτε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Οι δύο χώρες μας έχουν δεσμευθεί να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή τους συνεργασία με όλα τα μέσα που διαθέτουν, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και απειλές και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Πριν ολοκληρώσουν την επίσκεψή τους στην Κρήτη, εφιέρωσαν λίγο χρόνο στο Ατοϊκό Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής. Ο διοικητής του, αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου, παρουσίασε την αποστολή του κέντρου στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πάνω σε ειδικές επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής. I was especially pleased to hear from the Commodore about the work that NMIOTC has done to help train and prepare forces which are deploying as part of Operation Irini. The EU mission to enforce the embargo in Libya. The United States supports Operation Irini. Μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό για τη χρονική συγκυρία που διανύει η χώρα μας. Την οικία του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά στην Κηφισιά επισκέφθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έπαυλη εντάχθηκε στα διατηρητέα μνημεία της νεότερης ιστορίας το 2009. Και από τις 9 Μαρτίου άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης. Την υποαποκατάσταση έπαυλη του αξιωματικού που πρωταγωνίστησε στο μακεδονικό αγώνα, του Παύλου Μελά, επισκέφτηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Μαζί με την εγγονή του Μακεδονομάχου, κυρία Ναταλία Ιωαννίδου, περιηγήθηκαν στο εσωτερικό της οικίας και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των έργων. Έγινε μια σημαντική ενίσχυση του κυρίου σε ό,τι αφορά το σαρκικό φορέα που περιλαμβάνει αρμολογήματα στην παλιά πέτρα. Παρούσα ήταν επίσης η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστράτηγος Θεμιστοκλής Γρυμπήρης, συνοδευόμενος από τον Εύελπη αρχηγό της σχολής, καθώς και εκπρόσωποι της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Ξενάγηση στους χώρους που έχουν αποκατασταθεί, ενημέρωση για την ιστορία του οικίματος αλλά και την προοπτική ανάδειξη σε αυτού του νεότερου μνημείου για να θυμίζει στις νεότερες γενιές την θυσία ενός ήρωα στο βωμό των υπέρτατων αξιών και αρχών της Ρωμιοσύνης, ζήτησε η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη για τις ανάγκες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ.
Παύλος Μελάς θα βρει την ανάδειξη της προσωπικότητάς του, του αγώνα του, του έργου του, και δεν υπάρχει, θα έλεγα, καλύτερος φορέας για να το αναδείξει από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας που τον αγαπούν και τον θεωρούν όχι μόνο εθνικό ήρωα, αλλά εθνικό σύμβολο. Η ΕΠΑΒΛΗ εντάχθηκε στα διατηρητέα μνημεία της νεότερης ιστορίας του 2009 και στις 9 Μαρτίου ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. Το έργο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη με την τοποθέτηση των κεραμιδιών στη στέγη και την αποκάλυψη των τοιχογραφιών να δίνουν ξανά ζωή στην οικία του Παύλου Μελά. Η οικία αυτή θα αποτελέσει το χώρο μετάδοσης της ιστορίας, το χώρο μεταλαμπάδευσης στους νεότερους ευέλπιδες, μα και στις νεότερες ηλικίες των παιδιών μας, διότι θα έρχονται εδώ σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, μα και τα πανεπιστήμια, και να διδάσκονται το τι σημαίνει να αγαπάς την πατρίδα σου και το τι σημαίνει για όλους εμάς ότι η ευθύνη είναι τιμή. Η εξοχική έπαυλη πέρασε στην κυριότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν δωρεάς της εγγονής του Μακεδονομάχου, κυρίας Ναταλίας Ιωαννίδου. Προστατεύεται στον ύψιστο βαθμό, όπως και τα σύνορά μας. Και αυτό είναι η καλύτερη τιμή και αναγνώριση για το οίκημα αυτό. Στα γυρίσματα παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ, η οποία προέβη στην ευγενική δωρεά του κόστους των εργασιών για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου. Ο πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της οικίας. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ως ελάχιστη τιμή για τον αγώνα και το έργο του Παύλου Μελά. Τα έργα της ιστορικής έπαυλης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Παύλου Μελά, και θα πραγματοποιηθεί η παράδοση αυτή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, στο στρατόπεδο Παπαρόδου, στεγάζεται το Μουσείο Γεωγραφικού Υλικού και Επιστημονικών Οργάνων. Στους δύο αυτοτελείς εκθεσιακούς χώρους, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε μια πληθώρα ιστορικών τεκμηρίων σχετικών με το έργο και την αποστολή της υπηρεσίας. Μία χαρτογραφική κληρονομιά ανεκτήμητης εθνικής αξίας ξεδιλύγεται στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Μέσα από μοναδικούς ιστορικούς χάρτες σταθμούς, πρωτότυπο διαχρονικό αρχείο μετρήσεων, πλούσια συλλογή παλαιών επιστημονικών οργάνων και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αποτυπώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της χαρτογραφικής ιστορίας της Ελλάδας. Εξαιρετική ξενάγηση είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το διαχρονικό έργο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Η επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και σύντομης ιστορικής αναδρομής σε πλήθος επισκεπτών, μεταξύ των οποίων σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού μας δείχνουν και την ιστορία της Ελλάδας. Τα παιδιά είδαν πολλά ενδιαφέροντα και πρωτόγνωρα πράγματα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί να έχουμε τέτοια όργανα ώστε να φτιάξουμε τους χάρτες. Γαλλικός χάρτης του 1852 Carte de la Grèce, ο οποίος απεικονίζει για πρώτη φορά τα σύνορα του ελληνικού κράτους, ο ιδρυτής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού Αντισυνταγματάρχης Ερίκος Χάρτλ και χάρτης του Βασιλείου που τυπώθηκε το 1884 στη Βιέννη, είναι μερικά από τα εκθέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Αυτά τα εκθέματα που μας έδειξαν θα μας βοηθήσουν και στο μάθημα της γεωγραφίας και νομίζω ότι μου λύθηκαν πολλές απορίες. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αποτελεί την αρχαιότερη χαρτογραφική υπηρεσία της χώρας. Το μουσείο της αποτελείται από δύο εκθεσιακούς χώρους.
Στον πρώτο χώρο εκτίθεται η χαρτογραφική και γεωδετική κληρονομιά της υπηρεσίας από το 1889 έως και σήμερα, ενώ στον δεύτερο χώρο εκτίθεται μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή χαρτών μέχρι τη δεκαετία του 1960. Σημαντική είναι και η συλλογή μέρος των προσωπικών ειδών του ήρωα πεσόντα ταγματάρχη πυροβολικού Παπαρόδου Ιωάννη, ο οποίος το 1941 έπεσε ηρωικά μαχόμενος για την πατρίδα. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού έδωσε στο στρατόπεδό της το όνομά του. Η αναγνώριση και εκαθάριση ακτών, η εκτέλεση επιδρομών σε παράκτιους στόχους, καθώς και οι υποβρύχες υπονομεύσεις εχθρικών πλοίων, αποτελούν το κύριο φάσμα αποστολών των επιχειρησιακών ομάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Ο φακός εκπομπής μας βρέθηκε μαζί με μία από τις επίλεκτες αυτές ομάδες των Ελλήνων βατραχανθρώπων, που κατά κανόνα επιχειρούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι βατραχάνθρωποι των ΟΗΚ κολυμπάνε στα στοιχιά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκτελούν αθέατη διείσδυση τηρώντας υποβρύχια πορεία με οπλισμό, ενώ χρησιμοποιούν συσκευές κλειστού κυκλώματος που αποκρύπτουν παντελώς την παρουσία τους από τυχόν εχθρική παρουσία στην επιφάνεια. Αφού εξέλθουν στο κατάλληλο σημείο, κινούνται αθόρυβα προς το εσωτερικό της ακτής και γίνονται ένα με το φυσικό περιβάλλον. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι υποβρύχοι καταστροφής που θα στελεχώσουν στη συνέχεια επιχειρησιακές ομάδες και μέσα να διαθέτουν τα απαραίτητα σωματικά, ψυχολογικά και επαγγελματικά προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν σε κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί από το αρχηγείο στόλου. Η επιχειρησιακή ομάδα έχει ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος της αποστολής της. Πλέον ακολουθεί η φάση της προσέγγισης για την τελική κρούση που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα, αφού τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Φτάνοντας στο χώρο αναμονής, εκτελούν περιμετρική τάξη, καλύπτοντας όλες τις πλευρές από τυχόν ξαφνική εχθρική απειλή. Η επιχειρησιακή ομάδα όμως δεν είναι μόνη. Αρκετά πιο μακριά, δύο ζευγάρια μάτια τους προστατεύουν ανά πάσα στιγμή. Βρισκόμαστε στο σημείο που διεξάγεται η κύρια επιθετική ενέργεια των βατραχανθρώπων. Πίσω μου διακρίνεται μονάχα χαμηλή βλάστηση. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για το χώρο απόκρυψης ζεύγους ελεύθερων σκοπευτών με τη Φέκιο Μπάρετ που μόλις έχουν προσβάλει το στόχο τους. Το στοιχείο ελεύθερων σκοπευτών έχει κινηθεί ανεξάρτητα και έχει προσεγγίσει εντελώς αθέατο το στόχο του, λαμβάνοντας πλεονεκτική θέση βολής. Μόλις φτάσει η ώρα, ο σκοπευτής καθοδηγεί τον παρατηρητή σε επιλεγμένο στόχο και ανοίγει πυρ. Την ίδια στιγμή η επιχειρησιακή ομάδα των Ελλήνων βατραχανθρώπων εκτελεί έφοδο προς την εχθρική θέση, προσβάλλοντας τον αντίπαλο με σαρωτικά πυρά. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρακολουθήσαμε είναι η τελική φάση μιας αποστολής και συγκεκριμένα είναι οι ενέργειες της ομάδας επί του στόχου. Ό,τι είδαμε αποτελεί μονάχα ένα μέρος της εκπαίδευσης των επιχειρησιακών ομάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, οι οποίες κατά κανόνα επιχειρούν σε πραγματικές συνθήκες στο απόλυτο σκοτάδι. Διατηρούν διαρκή ετοιμότητα ανάληψης αποστολών, πανέτοιμες όποτε απαιτηθεί να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του Αιγαίου. Ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ αποτελεί την εναέρια γραμμή άμυνας εναντίον των καταστροφικών πυρκαγιών που μαστίζουν κάθε καλοκαίρι τη χώρα μας.
Επισκεφθήκαμε την έδρα των Καναντέρ CL215 στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα για να καταγράψουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας. Την ώρα του ρεπορτάζ, η απειλή μιας δασικής πυρκαγιάς αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά εξαιρετικά απρόβλεπτη για να μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε. Ακόμη και σε μικρή απόσταση από τη βάση των Καναντέρ στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα. Πτήσεις για το στόλο των αεροσκαφών CL215 Canadair της πολεμικής αεροπορίας είναι αδιάκοπες, τόσο για εκπαίδευση των χειριστών, όσο και για τη διεξαγωγή αποστολών αεροπυρόσβεσης, οι οποίες διεξάγονται από την 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα, αλλά και από κλιμάκια της 355 μοίρας τακτικών μεταφορών σε αεροδρόμια της υπηρετικής και νησιωτικής επικράτειας. Έχουμε πλήρη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πυροσβεστικής. Και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή από το πρώτο φως έως το τελευταίο φως να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Έχουμε το περίεργο εμείς σε σχέση με τις υπόλοιπες μοίρες ότι δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε την αποστολή μας, γιατί δεν ξέρουμε πού θα δοθεί η πυρκαγιά, δεν ξέρουμε πού θα κάνουμε υδροληψία, δεν ξέρουμε πόσα είναι η περιοχή των ρήψεων, πόσα μας επηρεάζει, αν είναι βουνό, αν είναι πλαγιά. Η καταστροφική απειλή όμως εκδηλώθηκε αυτή τη φορά κυριολεκτικά έξω από την πόρτα της 112 πτέρυγας μάχης. Αμέσως σημαίνει συναγερμός. Η πρώτη δύναμη ταχείας αντίδρασης που ανταποκρίνεται είναι τα ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης, ένα εκ των οποίων απογειώθηκε άμεσα από την Ελευσίνα για να επέμβει στο μέτωπο. Την ίδια στιγμή έρχεται η εντολή για άμεση απογείωση αεροσκαφών στην αίθουσα επιχειρήσεων της 355 μοίρας. Λοιπόν, ναι. Σοφό, τις τεταγμένες που έχω γράψει, εδώ, περμήσε ένα ελευσίνος. Ναι, ναι. Τα πληρώματα των Καναντέρ τρέχουν στα αεροσκάφη τους σε μια μάχη απέναντι στο χρόνο, ώστε να βρεθούν στον αέρα το συντομότερο δυνατόν. Σίγουρα πριν φτάσουμε στη φωτιά θα έχουμε έρθει σε επαφή με αέρια και πήγια μέσα της πυροσβεστικής, οπότε θα έχουμε σίγουρα κάποια εικόνα των πραγμάτων, κυρίως από τον άνεμο και το ποιο μέτωπο θα πρέπει να εστιάσουμε. Τα πληρώματα της 355 μοίρας μόλις έχουν λάβει την εντολή για επέμβαση και δύο Canadair τα οποία διατηρούσαν ετοιμότητα τροχοδρομούν για άμεση απογείωση προκειμένου να σπεύσουν στο σημείο που μένεται η καταστροφική πυρκαγιά. Σύντομα, δύο Καναντέρ βρίσκονται στον αέρα μαζί με το Super Puma του πυροσβεστικού σώματος και το ελικόπτερο Ericsson και επιχειρούν στο μέτωπο. Ευτυχώς η αποστολή τους στέφθηκε με επιτυχία και η μάχη κερδίθηκε λίγες ώρες αργότερα. Το καλοκαίρι όμως μόλις ξεκινάει και οι πιλότοι των Καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας θα βρίσκονται πάντα έτοιμοι για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της πολιτείας στον πόλεμο εναντίον της μάστιγας των δασικών πυρκαγιών. Τα θέματα διοικητικής μέριμνας στο στράτευμα, όπως το φαγητό, είναι από τη φύση τους πολύ σημαντικά. Σε ένα πολεμικό πλοίο όμως αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Το πλήρωμα ακολουθεί απαρέγκλητα ένα απαιτητικό και ιδιόμορφο ωράριο, στο οποίο έχει προσαρμοστεί απόλυτα και το φαγητό. Σε έναν επιχειρησιακό πλού με τη φρεγάτα Ίδρα, παρακολουθήσαμε τη δουλειά των στελεχών που επιμελούνται το φαγητό. Από τη στιγμή που μία φρεγάτα αφήνει τον προβλήτα, πάνω σε αυτή ασκούνται πολύ περισσότερα από 100 άτομα. Για όσο κρατήσει η αποστολή και για να έρθει εις πέρας, το πλοίο λειτουργεί σαν ένα ρολόι. Το ίδιο ισχύει και για το φαγητό. Το πλοίο δεν κοιμάται κυριολεκτικά στιγμή. Κάθε θέση στελεχώνεται με βάρδιες όλο το 24ωρο, τις λεγόμενες εξαωρίες ή τετραωρίες. Όσο τα στελέχη είναι απασχολημένα εκεί, οι μάγειρες του πλοίου φροντίζουν για το φαγητό όλου του πληρώματος μεσημέρι και βράδυ.
τρόφιμα τα οποία μεταχειριζόμαστε πρέπει να τα προσέχουμε, να φοράμε πάντα τα γάντια μας μιας χρήσεως, να φοράμε πάντα το σκούφο μας και πάντα την ποδιά μας, να κοιτάμε η ατομική μας υγιεινή να είναι πάντα συνεντέλεια. Στα λεγόμενα καρέ και τις δεσπέντζες, δηλαδή τις τραπεζαρίες του πληρώματος, το μεσημεριανό και το βραδινό φαγητό είναι η ώρα ανάπαυλας, χαλάρωσης και ανάκτησης δυνάμεων. Το μεταμεσονύκτιο γεύμα είναι ίσως ένα συνήθιστο γεύμα για εμάς, όμως για το πλήρωμα είναι πολύτιμο. Ο βοηθός μάγειρα το προετοιμάζει ώστε πριν τις 2 τη νύχτα να σερβίρεται για όλους όσους πάνε ή έρχονται από βάρδια. Είναι ένα ενδιάμεσο γεύμα στη διαφορά συναλλαγή των βαρδιών, 8 με 2, 2 με 8. Εγώ έχω φτιάξει μια κοντόσουπα. Τα γεύματα είναι έτσι δεδομένα μέσα στη μέρα τους, ώστε κάθε βάρδια, αφότου τελειώσει και πριν ξεκινήσει και αφότου τελειώσει, να έχει διαθέσιμο ένα γεύμα, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης εκπαίδευσης, διότι προφανώς όσο πιο κουρασμένος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ ανάγκη το έχει. Σε κάθε πλοίο έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες ύλες και για την παρασκευή του ψωμιού. Η αρτοποίηση είναι επίσης μία από τις καθημερινές υποχρεώσεις στο μαγειρίο πληρώματος. Η ώρα είναι 3 το πρωί και είμαστε στο χώρο αρτοποίησης του πλοίου. Το ψωμί φαίνεται πως παίρνει πάντα τη νυχτερινή βάρδια, αφού ο βοηθός μάγειρα ολοκληρώνει τη διαδικασία της αρτοποίησης κάθε βράδυ αυτή την ώρα, ώστε σε κάθε αποστολή του πλοίου να υπάρχει φρέσκο ψωμί για την επόμενη ημέρα. Ο Γενικός Συναγερμός σε πραγματική κατάσταση μπορεί να διαρκέσει από ώρες έως και μέρες. Τότε η διαδικασία του φαγητού δεν μπορεί να είναι η ίδια. Γι' αυτό το πλήρωμα προετοιμάζεται μέσα από ένα γυμνάσιο, το Συσίτιο Μάχης. Να μπορέσει να συντιστεί γρήγορα, τμηματικά, με απότερο σκοπό να καλύψουμε τις διατροφικές του ανάγκες. Εν πλώ με τη φρεγάτα Ίδρα εκτελέσαμε το συγκεκριμένο γυμνάσιο μαζί με το πλήρωμα. Μέσα σε μία ώρα συντίστηκαν πάνω από 150 στελέχη, επιστρέφοντας στη συνέχεια στην αποστολή τους. Το δέσιμο της φρεγάτας στον Ναύσταθμο σηματοδοτεί το τέλος της αποστολής, ενώ ξεκινούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο πλού. Με τη συμμετοχή προσωπικού και οπλικών συστημάτων από μονάδες της πρώτης στρατιάς του ΔΣ Στρατού και της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης εσωτερικού και νήσων, εκτελέστηκαν βολές πυροβολικού μάχης στο πεδίο βολής πετρωτών. Οι βολές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματισμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του προσωπικού των μονάδων πυροβολικού. Σαρωτικά πυρά από συστήματα εκτόξευσης ρουκετών MLRS, εκτοξευτές RM70, αυτοκινούμενα πυροβόλα Mi-109 και Panzer 2000. Το πυροβολικό μάχης του ΔΣ Σώματος Στρατού αναπτύχθηκε εκτελώντας βολές με πραγματικά πυρά σε μια επίδειξη ισχύως που αναδεικνύει την υψηλή φωνικότητα και αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης. Στο πεδίο βολής πετρωτών, προσωπικό και οπλικά συστήματα από μονάδες της 1ης στρατιάς του ΔΣ Σώματος Στρατού και της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης εσωτερικού και νήσων αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας ρεαλιστικές διαδικασίες τάξης και βολής και εν συνεχεία άμεση μετακίνηση σε νέα θέση με στόχο την επίτευξη υψηλής επιβιωσιμότητας. Το πυροβολικό μάχης με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει είναι σε θέση να βάλει άμεσα με υψηλό ρυθμό βολής και ακρίβεια πυρών, προσβάλλοντας τις εχθρικές δυνάμεις σε βάθος, προκαλώντας κέρια πλήγματα τόσο σε τακτικό επίπεδο στο πεδίο της μάχης όσο και σε στρατηγικούς στόχους.
Με τον τρόπο αυτό, οι μονάδες πυροβολικού των σχηματισμών διατηρούν ισχυρό πλεονέκτημα αποτροπής, αφού παρέχουν πραγματική ικανότητα αναχέτησης οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, τόσο στον Εύρο όσο και στα νησιά του Αιγαίου. Οι μαυροσκούφιδες της 8ης Επιλαρχίας Αναγνωρίσεως στο Καλπάκι Ιωαννίνων εκτέλεσαν βολές με πραγματικά πυρά με τα άρματα Leopard 1A5 στο πεδίο βολής αρμάτων στο λιτόχωρο Πιερίας. Εκεί διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, το εξαίρετο ηθικό και το επιθετικό πνεύμα του προσωπικού της μονάδας. Δέος και καταιγισμός πυρός. Οι χαλίβδινοι θωράκες της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Ήπειρος ανοίγουν πυρ με τα πυροβόλα των 105 χιλιοστών των αρμάτων Leopard 1A5. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 8ης Επιλαρχίας Αναγνώρισης, τα πληρώματα αρμάτων Leopard 1 έχουν μεταβεί στο πεδίο βολής αρμάτων λιτοχώρου για εκτέλεση βολών με πραγματικά πυρά. Με την εν λόγω εκπαίδευση επιτυχάνεται η συντήρηση της εκπαίδευσης για τα στελέχη και η ρεαλιστική εκμάθηση των διαδικασιών βολής από τους οπλίτες θητείας. Η πεμπτουσία της εκπαίδευσης ενός πληρώματος άρματος μάχης είναι η εκτέλεση βολών με πραγματικά πυρά. Για τα πληρώματα των Leopard 1A5 του ελληνικού στρατού, η εκπαίδευση αυτή γίνεται εδώ, στο πεδίο βολής αρμάτων λιτοχώρου. Άρμα αναμονής, εδώ αξιωματικός βολής, ανέφερε ετοιμότητα. Έτοιμος. Τα πυρά που εκτελούν τα πληρώματα των αρμάτων μάχης περιλαμβάνουν τόσο βολές με το κύριο πυροβόλο, όσο και με το συζυγές πολυβόλο, αλλά και το εγγύς προστασίας πολυβόλο MG3 των 762 χιλιοστών επί της ροφής του πύργου. Τελώ τα καθήκοντα του αξιωματικού βολής. Παρακολουθείτε τις διαδικασίες φόρτωσης με πυρομαχικά του άρματος Leon Α5, επιβίβασης του πληρώματος επί αυτού και έναρξη της βολής. Απότερος στόχος είναι ένας και μοναδικός, οι μαυροσκούφιδες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στην αποστολή τους, η οποία είναι η αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Οι απαιτήσεις εκπαιδεύσεως είναι υψηλές. Τα στάνταρ τα οποία εξετάζουμε και τα οποία θέτουμε σε εφαρμογή προκειμένου να προκριθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι αρκετά υψηλά. Στην ουσία, το πεδίο βολής αρμάτων λιτοχώρου ανδρώνει τον Έλληνα μαυροσκούφι και τον αποδίδει έτοιμο για μάχη, άριστα εκπαιδευμένο και με υψηλά στάνταρ, που δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι έχουν αναγνωριστεί και από τους συμμάχους μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το μήνυμα που εκπέμπουν τα στελέχη των τεθωρακισμένων του ελληνικού στρατού προς όλους τους Έλληνες είναι σαφές και άμεσο. Οι μαυροσκούφιδες είναι έτοιμοι να προσφέρουν πραγματική και ιδιαίτερα αποτελεσματική αποτροπή για την προάσπιση της ελευθερίας, όποτε και αν αυτό απαιτηθεί. Στη μάχη Κιλκής Λαχανά το 1913 αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Η έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου σηματοδοτείται από την ιστορική σημασία μάχη του Κιλκής Λαχανά. Το τριήμερο 19-21 Ιουνίου του 1913 έγινε μια από τις σφοδρότερες μάχες στην ιστορία του στρατού μας, που άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα ξημερώματα της 17ης Ιουνίου οι Βούλγαροι επιτέθηκαν και κατέλαβαν τη Γευγελή, κόβοντας κάθε επικοινωνία με την Ελλάδα και τη Σερβία. Στη συνέχεια, επιχείρησαν κάθοδο προς Θεσσαλονίκη, που σταμάτησε ατυχώς αφού οι Σέρβοι ανέκοψαν την πορεία τους πέρα από τον Αξιό ποταμό. Αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στα γύρω υψώματα στη γραμμή Κιλκής Λαχανά. Λόγω των αμυντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όπως το έδαφος που ήταν τελείως ακάλυπτο και παρήχε αρίστη παρατήρηση στα πεδία βολής, οι Βούλγαροι κατάφεραν να προφυλάξουν τις Σέρες, το Σιδερόκαστρο, τη Δοϊράνη και τη Γευγελή.
διατήρησαν επίσης τη γέφυρα του Στριμώνα, η οποία ήταν πολύ σημαντική για τον ανεφοδιασμό τους. Οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με τη δεύτερη βουλγαρική στρατιά. Η συνολική δύναμη του ελληνικού στρατού ανερχόταν σε 73 τάγματα πεζικού, 33 παιδινές πυροβολαρχίες, 9 ορειβατικές, 8 ύλες και 8 ημιλαρχίες. Η μάχη ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου του 1913 και ύστερα από 3 μερόνυχτα κατάπαυστων συγκρούσεων και πολλές απώλειες στο πεδίο της μάχης, οι Έλληνες ανάγκασαν τους Βουλγάρους να τραπούν σε άτακτη φυγή. Η νίκη υπήρξε σημαντική και προδίκασε την έκβαση του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Από το Κιλκί στα ελληνικά στρατεύματα προχώρησαν στη Δοϊράνη, την Κυρκίνη, τη Στρόμιντσα, στο Δελίρι Σάρ και στα στενά της Κρέσνης. Όλα τα είχα προβλέψει, τα είχα σκεφτεί, όλα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Είναι τα λόγια του Νικολάου Ιβανόφ, αντιστρατήγου, διοικητή της δεύτερης βουλγαρικής στρατιάς, μετά την ήττα του στο Κιλκίς. Χωρίς να το γνωρίζει, ο Βούλγαρος στρατηγός επαναλαμβάνει τα λόγια του θρηλυκού γέρου του Μοριά, του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Ήταν μια μάχη από τις φωνικότερες στη σύγχρονη στρατιωτική μας ιστορία, με τεράστιες απώλειες, θα λέγαμε, στο έμψυχο δυναμικό του στρατού μας, αφού απολέσαμε μαζί με τους τραυματίες περί τους 8.828 άντρες, μεταξύ των οποίων 10 διοικητές σταγμάτων και συνταγμάτων. Αλλά ο σύναμα εδραίωσε τη νίκη των ελληνικών όπλων στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και κατέστησε την Ελλάδα ικανή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να δρομολογήσει σιγά σιγά την εθνική της ακεραιότητα.